Πιο κοντά από ποτέ, σε επίτευξη συμφωνίας βρίσκονται οι κυβερνητικοί ιατροί με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά τους κατά την δεύτερη φάση του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, εγκρίθηκε το οριζόντιο κίνητρο που θα δοθεί στους ιατρούς, δηλαδή τα 1.850 ευρώ, νοουμένου ότι θα επιτευχθεί ο στόχος εισόδων των 220 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και το κάθετο οικονομικό κίνητρο στην βάση ποσοστού εάντα έσοδα είναι από 220 εκατομμύρια μέχρι 305 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστός οικονομικό κίνητρο όταν τα έσοδα του οργανισμού ξεπεράσουν τα 305 εκατομμύρια ευρώ. Η τελική πρόταση θα δοθεί στις συντεχνίες ώστε να την μελετήσουν με τα συλλογικά τους όργανα. Σε ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες που θα ενταχθούν από το Σεπτέμβριο, αυτά σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπενθυμίζεται πως χθες προηγήθηκε πολυωρή συνάντηση των δύο πλευρών σε καλό και επικοδομητικό κλίμα. Ωστόσο, μια τοποθέτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ήταν αρκετή σύμφωνα με τις συντεχνίες ώστε να αναβαγίσει η συζήτηση. Ο Πρόεδρος του ΟΓΙΠΗ κάνει μια δήλωση η οποία για την ώρα δεν είχαμε συζητήσει. Δηλαδή, κάπου ενέπλεξε τα ΕΒ μέσα στον προϋπολογισμό, μέσα στα έσοδα κτλ. Κάπου εκεί το παιχνίδι διακόπηκε. Αισιόδοξος πάντως για κατάληξη μεταξύ των δύο πλευρών εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Πάμπος Χαριλάου, αλλά και ο Υπουργός Υγείας. Εντός των ημερών θα υπάρξει θετική κατάληξη. Έχουν παραμείνει κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όταν υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, πιστεύουμε ότι η λύση θα υπάρξει. Θεωρώ ότι τα δεδομένα, ειδικά τα οικονομικά δεδομένα που έχουν τεθεί, είναι πάρα πολύ καλά. Συντεχνίες κυβερνητικών ιατρών και ΟΚΙΠΗ δεν αποκλείεται να καθορίσουν νέα συνάντηση τις επόμενες ημέρες.